Γεια σας, είμαι ο Νίκος Νικολόπουλος και σήμερα είναι 5η 25 Μαΐου. Είναι τα Pod Radio του Pro News. Αναρωτιόμαστε, πολύ θαρώ, μήπως κάποιοι από το πολιτικό σύστημα και κυρίως από την κυβέρνηση παίζουν με τη χώρα. Πριν ένα μήνα ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Παναγιωτόπουλος, διαβεβαίωνε τη Βουλή ότι δεν θα στείλουμε άλλα όπλα στην Ουκρανία. Τώρα επιβεβαιώνει ότι στείλαμε ξανά πολεμικό υλικό και μάλιστα το παρουσιάζει ως να είναι αυτονόητο. Αυτά όλα μετά την αποκάλυψη όμως του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Lloyd Austin, που είπε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις χώρες που στέλνουν ξανά όπλα στην Ουκρανία. Έτσι λοιπόν, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, μετά από μια μέρα εκοφαντικής σιωπής, παραδέχτηκε το γεγονός με ανακοίνωσή του. Αναρωτιέμαι λοιπόν, είναι ψεύτες? Παίζουν τη χώρα στα ζάρια? Στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, το οποίο επί κοντά 30 χρόνια έζησα ως βουλευτής, έχω διαπιστώσει πως κυριαρχεί η ερμηνεία ότι η Άγκυρα πιέζει την Αθήνα για να την υποχρεώνει να διαπραγματευτεί διμερώς τα προβλήματα που δημιουργεί ο τουρκικός επεκτατισμός. Θαρώ όμως πως είναι καιρός και έχουμε αργήσει που πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες το πολιτικό σύστημα, ο πολιτικός κόσμος, κυρίως ίσομη η αντιπολίτευση. Και μάλιστα, μετά από τη νέα ψυχρολουσία των ίσων αποστάσεων που κράτησε ο εκπρόσωπος του State Department απέναντι στην ακραία δήλωση του Ερντογκάν εις βάρος του Έλληνα Πρωθυπουργού, αλλά και καθώς μετά τη νέα ένταση που έχει ξεσπάσει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ακούσαμε από το στόμα του Ερντογκάν πως αφορμή για την ιταμή δήλωσή του ήταν η διαβεβαίωση Μητσοτάκη προς τον ίδιο στο γεύμα της Κωνσταντινούπολης, όταν οι δυο τους έμειναν χωρίς κανέναν άλλον μπροστά. Ο Ερντογκάν είπε πως ο Μητσοτάκης δεσμεύτηκε πως οι διαφορές Ελλάδος-Τουρκίας είναι διμερείς και θα επιληθούν με απευθείας διάλογο μεταξύ των δύο χωρών χωρίς την παρέμβαση τρίτων χωρών. Τώρα ο Τούρκος Πρόεδρος τον κατηγορεί ότι δεν κράτησε το λόγο του και πως πήγε και ζήτησε την προστασία των ΗΠΑ της Αμερικής. Στο σημείο αυτό πιστεύω πως αξίζει να μνημονεύσουμε λέξη προς λέξη τη θέση των ΗΠΑ για την ομή τουρκική προχθεσινή παραβίαση της εθνικής μας κυριαρχίας στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και για τις δεκάδες καθημερινές υπερπτήσεις που παραβιάζουν τον αέριο χώρο, μα και τη νέα μεταναστευτική κρίση στον Εύρο και τον απίστευτο, ακραίο, λεκτικό αναθεωρητισμό δίχως όρια, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Λοιπόν, σε αυτή τη συγκυρία έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούσουμε τι είπε ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ. Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένων Ελλάδος και Τουρκίας, να εργάζονται από κοινού για τη διατήρηση της ειρήνης και τη σταθερότητα στην περιοχή, να επιλύουν τις διαφορές τους με διπλωματικό τρόπο. Έτσι ακριβώς το μετέδωσε η
κυβερνητική ΕΡΤ. Αναφερόμενος μάλιστα στο πρόσφατο ταξίδι του Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον, ο ίδιος είπε πως η Ελλάδα είναι ένας αναντικατάστατος εταίρος και ένας βασικός νατοϊκός σύμμαχος και η Τουρκία όμως είναι ένας σημαντικός εταίρος. Νωρίτερα και η αναπληρώτρια, η επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν, η κυρία Ντάνα Σπινάντ, απαντώντας ερωτήσεις Ελλήνων δημοσιογράφων με ένα ουδέτερο σχόλιο που έκανε, προκάλεσε πάμπολα αρνητικά σχόλια που αναμεταδόθηκαν από τα social αλλά και από τα ελεύθερα μη κυβερνητικά ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Ενώ εμείς οι γαλάζιοι σφυρίξαμε φάουλ στην κυρία Ντάνα Σπινάντ, την επικεφαλής, την εκπρόσωπο της Κομισιόν. Αφωνία λοιπόν, αφωνία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εμπριστικές δηλώσεις του χιδαίου Σουλτάνου και αυτή η συμπεριφορά των Ευρωπαίων τους μεταβάλλει σε Ιουσουφάκια της Άγκυρας. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, θεωρούμε πως είναι απαράδεκτο σε καθημερινή βάση από το Υπουργείο Άμυνας, το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας, να αναδύονται εξοπλιστικά προγράμματα προς υλοποίηση και με την συστηματική επίκληση του απόρριτου να μην έχουμε καμιά ενημέρωση. Οι φορολογούμενοι για τον συνολικό σχεδιασμό και για την κάλυψη των αναγκών μας. Λες και η εξαγγελία έναρξης της υλοποίησης ενός εξοπλιστικού προγράμματος, το αντικείμενο του οποίου, θα παραδοθεί έπειτα από 2, 3 και παραπάνω χρόνια, μα και η επίτευξη πλήρους επιχειρησιακής ικανότητας θα απαιτήσει ακόμα περισσότερο. Λες λοιπόν και θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα ασφάλειας του παρόντος. Αλλά τι μας λένε, ότι έτσι τα χασκιάζουμε τους εχθρούς μας, τους κακούς μας γείτονες, τους Τούρκους. Εμείς οι γαλάζιοι χριστιανοδημοκράτες ρωτάμε ευθέως, πόσο αναγκαία ή και πόσο επικοινωνιακή είναι η προμήθεια μιας μοίρας μαχητικών F-35 που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσο αναγκαία εν μέσω της συνεχιζόμενης και της κλιμακούμενης ενεργειακής κρίσης που προκαλεί τσουνάμι ακρίβεια σε όλα τα αγαθά και που οδηγεί σε ακραία φτώχεια πάμπολες τις περισσότερες λαϊκές οικογένειες. Εμείς οι γαλάζιοι χριστιανοδημοκράτες πιστεύουμε πως ναι, είναι αναγκαία. Είναι γιατί πραγματικά καλύπτουν ανάγκες οι οποίες είναι όντως υπαρκτές και σε πολλές περιπτώσεις πιεστικές λόγω της δεκαετούς εξοπλιστικής αργίας κατά την περίοδο των μνημονίων. Είναι αρκεί να χρησιμοποιηθούν για την υπεράσπιση της πατρίδας μας και όχι υπέρ των απόρων του Μαξίμου ΑΕ, ούτε για να φουσκώσουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των κάρπα ζωής πρακτόρων, εθνομηδενιστών, τουρκολάγνων, μάλιστα ανθρώπων πολιτικών, σαν και αυτούς που μετά το χειροκρότημα δέχονται να τους εξευτελίζουν ή ακόμα και να τους εμπέζουν. Επειδή είναι αναγκαίο να εξοπλιστούμε, δεν σημαίνει πως ενώ από τη μια θα αγοράζουμε όπλα, εξοπλισμούς, αεροπλάνα, τάγκς με το αίμα μας, από την άλλη έτσι τζάμπα θα αφοπλίζουμε τα νησιά μας, θα ξεγυμνώνουμε δηλαδή εκεί την άμυνα του Αιγαίου χάρη ενός γειτονικού κράτους της Ουκρανίας. Δεν συμφωνούμε και δεν το αποδεχόμαστε, γιατί
όπως τονίζει και ο Περικλής Ζορζοβίλης, δεν πρέπει ο Έλληνας φορολογούμενος να επομιστεί το κόστος της αμυντικής θωράκισης μιας τρίτης χώρας. Εμείς οι γαλάζιοι χριστιανοδημοκράτες πιστεύουμε ότι χρειάζεται ένα νέο όραμα αλλά και ένας άλλος οδικός χάρτης για την ανάπτυξη της εθνικής στρατιωτικής ισχύως. Το πιστεύουν πάρα πολύ μαζί με εμάς πως η επίτευξη των εθνικών σκοπών ασφαλείας και άμυνας πρέπει να γίνεται σε ορθολογική βάση και να επιτυγχάνει τη βέλτιστη δυνατή σχέση κόστους, απόδοσης και αντισταθμιστικού όφελους. Πρέπει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό της επένδυσης να γίνεται με τη μορφή της εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής, κάτι που δυστυχώς δεν συμβαίνει με τις συμβάσεις που έχουν ήδη ανατεθεί από τον Μητσοτάκη προσωπικά. Τέλος, αξίζει να έχουμε κατά νου όσα η δημοσιογραφική πένα του Μανώλη Κοτάκη σημείωσε. Αν έχουμε πολεμική σύγκρουση με την Τουρκία, τότε θα κριθεί εκείνο που ελληνικές διπλωματικές πηγές αποκαλούν αίσθηση εγγυήσεων ασφαλείας από τη ΣΥΠΑ. Εφόσον οι φερόμενες εγγυήσεις τεθούν σε ισχύ την κρίσιμη ώρα, όλα καλά. Ασκούζει όσο θέλει. Εάν όμως δεν τεθούν σε ισχύ την κρίσιμη ώρα, τότε η Ελλάς βρίσκεται σε περιπέτεια. Τότε η Ελλάς βρίσκεται στον αέρα. Οι Τούρκοι το βλέπουμε, στείνουν σκηνικό σύγκρουσης. Εξέδωσαν τώρα παράνομη ναύτεξ και δέσμευσαν περιοχή ανάμεσα σε Αιστράτη, Λίμνο, Λέσβο και Χίο. Να τι, η πρόκληση γίνεται επί του πεδίου, καθώς δεσμεύει την καρδιά του Αιγαίου για έρευνες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με την προστασία πολλών τουρκικών πολεμικών πλοίων. Οι μεγαλοστομίες του Μητσοτάκη για την υπεράσπιση της ακεραιότητας της πατρίδος και οι δεσμεύσεις του στις 17 Μαΐου στο Αμερικάνικο Κογκρέσο ότι δεν θα δεχτούμε επιθετικές ενέργειες που παραβιάζουν την κυριαρχία μας και τα εδαφικά μας δικαιώματα και αυτές περιλαμβάνουν υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά οι οποίες πρέπει να σταματήσουν αμέσως, είδαμε ότι δεν είχαν κανένα αντίκρισμα. Τα τελεσίγραφα Μητσοτάκη δεν καθησυχάζουν κανέναν και φυσικά δεν καθησυχάζουν τον ελληνικό λαό, ο οποίος βλέπει τους Τούρκους να έχουν κάνει σουρωτήρι τον ένα αέριο χώρο του ελληνικού γαλάζιου αρχιπελάγους μας χωρίς καμιά ουσιαστική σε βάρος του συνέπεια. Η αναξιοπρέπεια και η υποχωρητικότητα του Μητσοτάκη έχει αποθρασύνει όχι μόνο τους Τούρκους αλλά και τους συμμάχους και τους εταίρους μας που τον έχουν γραδάρει και έχουν δει ποιο είναι το ειδικό πολιτικό βάρος του Μητσοτάκη του Β' του μικρού. Οι Τούρκοι δεν περιορίζονται σε δηλώσεις. Οι δηλώσεις όμως είναι πάντα προπομπή πράξεων, όπως υπογραμμίζει και ο Σταύρος ο Λιγερός. Το είδαμε στα Ήμια, στο τουρκολιβικό μνημόνιο, στις έρευνες του Όρους Ρέις και στην υβριδική επίθεση στον Εύρο. Και ενδιαμέσως οι τουρκικές υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά με την πρόσφατη παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου στην Αλεξανδρούπολη. Τραβώντας όλο ένα και περισσότερο το σκηνί, οι Τούρκοι πλησιάζουν όλο ένα και περισσότερο στο όριο που θα σπάσει το σκηνί. Με άλλα λόγια, οι υποστηρικτές του κατευνασμού, οι εθνομηδενιστές που έχουν κατασκηνώσει στο Μαξίμου, όλοι αυτοί που υπηρέτησαν την πολιτική σημίτη και την παράδοση των ημίων, οι Ελιαμέπες, αντί να φέρουν κατευνασμό, φέρνουν πιο κοντά το ενδεχόμενο της ένοπλης σύγκρουσης. Αυτά για σήμερα. Γεια σας. Νίκος Νικολόπουλος. Τα Pod Radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.